Καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach, το μοναδικό podcast στο οποίο απαντάμε τις δικές σας κιθαριστικές ερωτήσεις. Αν ενδιαφέρεστε να εξελίξετε το παίξιμό σας στο maximum βαθμό, στείλτε μου ένα email στο email ioannis@ioannis.org για να σας ενημερώσω για τα πακέτα εκμάθησης κιθάρας του Elite Guitar Coaching. Πάμε λοιπόν να δούμε τη σημερινή μας ερώτηση. Με ποια σειρά πρέπει να μάθω τα υλικά για να βελτιώσω τον αυτοσχεδιασμό μου? Μια ωραία ερώτηση λοιπόν, την οποία την έχουμε ξαναπαντήσει σε μικρή παραλλαγή στο παρελθόν. Ο φίλος εκπομπής μας ρωτάει με ποια σειρά πρέπει να μάθει τα διάφορα μελωδικά υλικά έτσι ώστε να μπορέσουν να τα εντάξει όμορφα στον αυτοσχεδιασμό του. Αυτό είναι ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα, ειδικά των αυτοδίδακτων κιθαριστών. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι δεν υπάρχει κάποια δομή στον τρόπο με τον οποίο παίρνουν την ύλη στην οποία να μελετήσουν. Δηλαδή, βλέπει κάποιος ένα βίντεο στο YouTube, λέει «Α, δωρική κλίμακα, ας τη μάθω». Μετά βλέπει ένα άλλο βίντεο, λέει «Α, χειρατζώσει γιαπωνέζικη, τι ωραία ακούγεται αυτή, για να τη μάθω κι αυτή». Οπότε γίνεται ένα μπέρδεμα, ας το πούμε, από διάφορα πράγματα, τα οποία δεν ξέρουμε πώς ενώνονται μεταξύ τους, τι ρόλο βαράει το καθένα και πού μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Για να δούμε λοιπόν τι προτείνω εγώ και τι κάνω στο Elite Guitar Coaching στους μαθητές μου. Και αυτή η μεθοδολογία είναι μια μεθοδολογία την οποία την έχω χτίσει κατά κάποιο τρόπο και την έχω γυαλίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια όπου φτιάχνω το πρόγραμμα αυτό. Ξεκινάμε με τη μινόρε πεντατονική. Ο λόγος που ξεκινάμε με τη μινόρε πεντατονική είναι γιατί είναι η πιο εύκολη παιχτικά, ειδικά στην πρώτη της θέση, και είναι ένας ήχος πάρα πολύ αναγνωρίσιμος σε οποιονδήποτε έχει ακούσει blues, rock, metal, κιθάρα ή οποιοδήποτε παρακλάδι. Είναι η βάση αυτών των μουσικών ιδιωμάτων. Οπότε ξεκινάμε λοιπόν με τη μινόρε πεντατονική. Μόλις ο κιθαρίστας μάθει καλά τις θέσεις και τις πέντε θέσεις της μινόρε πεντατονικής, μετά προσθέτουμε μία νοτούλα, η οποία είναι η ύφεση 5, το διάστημα ύφεση 5, και γίνεται αυτή η κλίμακα, γίνεται τώρα πια η blues κλίμακα. Η blues είναι μία μινόρε πεντατονική με ύφεση 5. Όταν λοιπόν με το καλό ο μαθητής έχει μάθει και την blues κλίμακα, μετά προσθέτουμε στην μινόρε πεντατονική, προσοχή, στη μινόρε πεντατονική, όχι στην blues, προσθέτουμε την μικρή έκτη και τη μεγάλη ένατη, και με αυτόν τον τρόπο γίνεται η φυσική μινόρε, η natural minor scale. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνει τα σχήματα της φυσικής μινόρε κλίμακας σε συνδυασμό με τη μινόρε πεντατονική. Κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των solo που θα μάθει ο κιθαρίστας αυτός θα συνδυάζει τη μινόρε πεντατονική κλίμακα με κάποια άλλη, πάρα πολύ συχνά τη μινόρε που έμαθε μόλις, ή αλλιώς κάποιες άλλες που θα πούμε παρακάτω. Οπότε λοιπόν, ως τώρα η σειρά είναι μινόρε πεντατονική, μετά blues και μετά φυσική μινόρε. Όταν λοιπόν κάποιος τα έχει μάθει αυτά τα τρία βασικά υλικά, ήρθε η ώρα να δώσουμε κάτι λίγο πιο ανοιχτό στον ήχο, δηλαδή κάτι που να έχει λιγότερες νότες ανά οκτάβα. Και αυτό είναι το μινόρε 7 αρπέτζιο. Το μινόρε 7 αρπέτζιο είναι μία μινόρε πεντατονική χωρίς την 11η, χωρίς την 4η βαθμίδα. Άρα λοιπόν, εκεί που είχε 5 νότες ανά οκτάβα, τώρα έχει 4 και είναι ένας ήχος πιο ανοιχτός, λίγο πιο μοντέρνος, είναι ο πιο απλός τρόπος να το εξηγήσω. Αυτό είναι λοιπόν το επόμενο πραγματάκι, το οποίο συνδέεται πάρα πολύ όμορφα με αυτά που ήδη ξέρει, λόγω της σχέσης της μινόρε 7, του μινόρε 7 αρπέτζιο με τη μινόρε πεντατονική. Δηλαδή, όπως είπαμε, το μινόρε 7 αρπέτζιο είναι μια μινόρε πεντατονική χωρίς την τέταρτη, άρα από τη στιγμή που ο μαθητής ξέρει ήδη τη μινόρε πεντατονική, απλά αφαιρώντας την τέταρτη, έχει το μινόρε 7 αρπέτζιο. Ήδη λοιπόν με αυτά τα πράγματα, όποιος τα έχει μάθει, έχει τη δυνατότητα να παίξει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ίσως και πάνω από το 50% του ρεπερτορίου σε rock και metal. Το επόμενο βηματάκι είναι να μάθει τη δωρική κλίμακα. Η δωρική κλίμακα είναι μία μινόρε πεντατονική με μεγάλη έκτη. Συγγνώμη, είναι μία φυσική μινόρε με μεγάλη έκτη, δηλαδή αντί να έχει ύφεση 6, έχει μεγάλη έκτη. Στη λα μινόρε κλίμακα θα είχαμε φα, φ,
φυσικό, στη λα δωρική, θα είχαμε φα δίεση. Όλες οι υπόλοιπες νότες είναι ακριβώς ίδιες. Οπότε λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, όπως βλέπετε, συνδέουμε πάρα πολύ το κάθε υλικό με το επόμενο, ώστε να καταλάβει ο μαθητής ότι τα παίρνω από την αρχή. Έχουμε τη μινόρ πεντατονική. Αν τις προσθέσουμε την ύφεση 5, τώρα έχουμε την blues, καινούργια κλίμακα. Αν στη μινόρ πεντατονική προσθέσουμε την ένατη και τη μικρή έκτη, τώρα έχουμε τη φυσική μινόρε. Αν στη φυσική μινόρε αντικαταστήσουμε τη μικρή έκτη με μεγάλη έκτη, τώρα έχουμε τη δωρική. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μάθει όλα τα καινούρια σχήματα, μαθαίνει απλά τις διαφοροποιήσεις αυτές και μετά τις βάζει στον αυτοσχεδιασμό του. Όταν λοιπόν με το καλό έχει μάθει τη δωρική κλίμακα στις 5 θέσεις όπως είπαμε, το επόμενο βήμα είναι να μάθει την modal πεντατονική της δωρικής, που είναι η δωρική πεντατονική, η οποία είναι μία μινόρε πεντατονική με μεγάλη έκτη αντί για μικρή έβδομη. Πάλι λοιπόν μία νότα διαφορά από τη μινόρε πεντατονική, τη μαθαίνει λοιπόν και αυτή την κλίμακα. Και μετά από αυτό, και τέλος για το, ουσιαστικά για, τον πρώτο, για τους πρώτους 18 μήνες παίξηματος, είναι το triad, το minor triad, δηλαδή η τριάδα, οι μινόρε τριάδες. A, αν μιλάμε για τονικότητα σε λα, θα είναι λα, ντο, μι, και με τους διαφορετικούς τρόπους παίξηματος και με τις διαφορετικές θέσεις τους. Με αυτή τη μεθοδολογία λοιπόν που μόλις εξήγησα, μέσα στον πρώτο 1,5 χρόνο, ο κιθαρίστας, ο καινούριος μαθητής, έχει μάθει ήδη 7 διαφορετικά μελωδικά υλικά, τα οποία τα ξέρει και σε όλη την ταστιέρα και τον συσχετισμό μεταξύ τους και μπορεί να αλλάζει από το ένα στο άλλο χωρίς να χρειάζεται να αλλάξει θέση πάνω στην κιθάρα, γιατί τα ξέρει όλα σε όλες τις θέσεις. Αυτή λοιπόν είναι για μένα η καλύτερη σειρά με την οποία διδάσκουμε τα υλικά αυτοσχεδιασμού για ανθρώπους που παίζουν rock, metal, fusion. Είναι νομίζω ο πιο καλός τρόπος για να ξεκινήσει κάποιος. Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο τρόπος δεν είναι γενικότερα και παγκοσμίως ο πιο διαδεδομένος. Είναι αυτό που έχω δει εγώ προσωπικά από τη δική μου εμπειρία ότι δουλεύει καλύτερα. Αν κάποιος παίζει κάποιο άλλο είδος μουσικής, για παράδειγμα κιθαρίστες οι οποίοι ασχολούνται με την jazz ή θέλουν να ασχοληθούν με την jazz, για αυτούς είναι πιο σημαντικό το να ξεκινήσουν μαθαίνοντας και τη ματζόρε κλίμακα αρκετά νωρίς. Μια κλίμακα η οποία στη ροκ μουσική τη βλέπουμε αρκετά αργότερα, γιατί είναι αρκετά πιο σπάνια. Και επίσης το να ξεκινήσει κάποιος με τη ματζόρε του δίνει το πλεονέκτημα ότι κάνει πιο εύκολα το συσχετισμό με τη θεωρία, καθότι η συντριπτική πλειοψηφία της θεωρίας αναλύεται σε σχέση με τη ματζόρε κλίμακα. Αλλά όσο μιλάμε για κάποιον κιθαρίστα ο οποίος έχει τις βάσεις του, και δεν είναι απαραίτητα τις παιχτικές, μπορεί να είναι απλά τις ακουστικές, δηλαδή το τι μουσική ακούει και του αρέσει, στη ροκ μουσική, τότε πάλι προτείνω τη μεθοδολογία που μόλις ανέλησα σε αυτό το βίντεο. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα, ελπίζω να βοήθησα. Μην ξεχάσετε να αφήσετε τις ερωτήσεις σας και τα σχόλιά σας κάτω από το βίντεο και θα προσπαθήσω όσο μπορώ να απαντήσω. Όποιες άλλες ερωτήσεις έχετε για μελλοντικό επεισόδιο, ή στείλτε μου στο email μου ή γράφτε τις επίσης από κάτω και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Γεια χαρά!